Αγαπητέ Πρόεδρε του ΣΕΒ, κυρίες και κύριοι, χαίρομαι ιδιαίτερα που συμμετέχω στην Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ για πρώτη φορά με τη νέα μου ιδιότητα ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Θέλω με την ευκαιρία αυτή να σας συγχαρώ για τη διοργάνωση της Γενικής Συνέλευσης και να ευχηθώ στο καινούριο ανανεωμένο Διοικητικό Συμβούλιο καλή επιτυχία στα καινούρια του καθήκοντα. Μετά από 6 χρόνια κρίσης, εξακολουθούμε να πρέπει να απαντήσουμε, εμείς οι πολιτικοί αλλά και εσείς οι επιχειρηματίες, σε μια σειρά από ερωτήματα. Υπό ποιες προϋποθέσεις μπορεί η ελληνική οικονομία να επανέλθει σε συνθήκες διατηρήσιμης ανάπτυξης, τι χαρακτηριστικά θα έχει αυτή η ανάπτυξη και ποιος είναι ο ρόλος των επιχειρήσεων και ποιος είναι ο ρόλος του κράτους για να επιτευχθεί η επιστροφή σε μια διατηρήσιμη αναπτυξιακή τροχιά. Ατελείωτες αναλύσεις έχουν χαρτογραφήσει τα αίτια της ελληνικής κρίσης και τη συλλογική μας αποτυχία να τη διαχειριστούμε. Δεν θα επιχειρήσω εδώ να επαναλάβω πράγματα τα οποία είναι γνωστά και σε εσάς αλλά και σε μένα. Θα πω μόνο ότι μια νέα συμφωνία αλήθειας, όπως εγώ τουλάχιστον την οραματίζομαι, πρέπει να συμπεριλαμβάνει όχι μόνο τους πολίτες αλλά και την επιχειρηματική κοινότητα της χώρας. Διότι δυστυχώς από την κρίση δεν έχει πληγεί μόνο η αξιοπιστία της πολιτικής τάξης. Πολλοί συμπολίτες μας αντιμετωπίζουν τις επιχειρήσεις ως μέρος του προβλήματος και όχι ως μέρος της λύσης. Δεν έχουν δίκιο. Και πρέπει να το πούμε ξεκάθαρα. Ανάπτυξη θα έρθει μόνο από επιχειρήσεις διατεθειμένες να επενδύσουν με σκοπό το επιχειρηματικό κέρδος και αναλαμβάνοντας το σχετικό επιχειρηματικό ρίσκο. Η καχυποψία όμως των πολιτών, αγαπητέ Πρόεδρε, δεν είναι τελείως αδικαιολόγητη. Δυστυχώς, στα χρόνια της επίπλαστης ευημερίας, διεύθυραν συνειδήσεις όχι μόνο της πολιτικής, αλλά και ενός μέρους της επιχειρηματικής τάξης. Και σε ένα σφιχταγκαλιασμένο ταγκό, ενός συχνά κρατικοδίαιτου καπιταλισμού, πολιτικές δυνάμεις και κάποιοι επιχειρηματίες υπονόμευσαν τελικά την ίδια την παραγωγική βάση της χώρας. Πολιτικοί παρασύρθηκαν από τις ιδεολειψίες του κρατισμού, του λαϊκισμού, αλλά και κάποιοι επιχειρηματίες συχνά μερίμνησαν πολύ περισσότερα για τα συμφέροντα των μετόχων τους και όχι για τη συνολική ευρωστία της αγοράς. Και ελπίζω να συμφωνείτε μαζί μου ότι χρειάζεται να αλλάξουμε νοοτροπία συλλογικά και να τελειώνουμε με τις κακές συνήθειες του παρελθόντος, να κάνουμε μία νέα αρχή, ο καθένας, με απλά λόγια, να κάνει τη δουλειά του. Εμείς οι πολιτικοί θα πρέπει να δημιουργήσουμε ένα ασφαλές περιβάλλον για επενδύσεις, με χαμηλή φορολογία και εξαιρετικά περιορισμένο ρυθμιστικό ρόλο του κράτους. Και εσείς επιχειρηματίες πρέπει να βοηθήσετε τη χώρα μας, τώρα που το έχει ανάγκη, με επενδύσεις. Και συνολικά η κοινωνία μας χρειάζεται μια νέα συμφωνία αλήθειας. Πρέπει να δημιουργήσουμε πλούτο, να κατορθώσουμε να αλλάξουμε τη στρεβλή εικόνα της χώρας σήμερα, να την επαναφέρουμε σε μια τροχιά αισιοδοξίας και από αυτήν την ανάπτυξη για την οποία μιλάμε, προφανώς όλοι πρέπει να έχουν μέρισμα. Ο λαός, οι πολίτες δεν μπορεί να είναι συμμετοχοί μόνο στις ζημιές. Οι εργαζόμενοι, οι συνταξιούχοι πρέπει και αυτοί να έχουν μερίδιο στα κέρδη της ανάπτυξης. Αλλά κυρίως οι νέοι, αυτοί που φεύγουν με τόσο μεγάλη ταχύτητα και με τόσο μεγάλη συχνότητα στο εξωτερικό, πρέπει και πάλι να έχουν τη σιγουριά ότι η χώρα μας πραγματικά νοιάζεται για αυτούς. Και είμαι βέβαιος ότι συνειδητοποιείτε γιατί ο δικός σας ρόλος είναι τόσο σημαντικός για τη χώρα. Χωρίς ιδιωτικές επενδύσεις και επιχειρηματικότητα, η ανάπτυξη πολύ απλά δεν θα έρθει ποτέ. Και καταλαβαίνετε γιατί επιμένω και στον ρόλο του πολιτικού κόσμου, όπως και στις ευθύνες του, και για το παρελθόν, αλλά και για το παρόν. Διότι δίχως δικαιοσύνη η οποία να δουλεύει αποτελεσματικά, δίχως ίσους κανόνες παιχνιδιού για όλους, μικρούς και μεγάλους παίκτες, δίχως ένα ευνοϊκό φορολογικό και επενδυτικό περιβάλλον, οι επενδύσεις δεν θα έρθουν και η επιχειρηματικότητα δεν θα καρποφορήσει. Κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να φύγουμε
από την αίθουσα σήμερα με μια ξεκάθαρη εικόνα και για την τωρινή αλλά και για τη μελλοντική σχέση μας. Θέλω να ξέρετε τι περιμένετε εσείς από εμένα αλλά και τι περιμένω εγώ από εσάς. Από μένα λοιπόν μπορείτε να περιμένετε τα εξής πράγματα. Πρώτον, ότι θα δίνω με συνέπεια, με αποφασιστικότητα τη μάχη για την εμπέδωση στην κοινωνία συνολικά ότι η επιχειρηματικότητα είναι η μόνη οδός προς την ευμάρεια της χώρας. Και μόνο όταν κερδιθεί αυτή η μάχη στο συλλογικό υποσυνείδητο της κοινωνίας, το κράτος, η διοίκηση, η δικαιοσύνη θα μετατραπούν σε πραγματικούς συμμάχους της επιχειρηματικότητας. Και μόνο τότε θα αρθούν πραγματικά τα προσκόμματα και τα εμπόδια προς την ιδιωτική οικονομία. Δεύτερον, απόλυτη προτεραιότητα δικιά μου και της Νέας Δημοκρατίας είναι η στήριξη των επενδύσεων και η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Για να το πω πολύ απλά, Νέα Δημοκρατία ίσον νέες δουλειές. Και ο βασικός δείχτης που θα καταγράψει την επιτυχία του κυβερνητικού μας έργου δεν θα είναι άλλος από την αποκλιμάκωση της ανεργίας. Το κυβερνητικό σχήμα θα υπηρετεί συνολικά αυτή την κεντρική προτεραιότητα. Αποκλίσεις δεν πρόκειται να γίνουν αποδεκτές και διγλωσία στα ζητήματα αυτά πολύ απλά δεν θα επιτραπεί. Οι επιχειρησιακές θέσεις ευθύνης του ευρύτερου κυβερνητικού σχήματος θα καλυφθούν με απόλυτα αξιοκρατικά κριτήρια και θα αναζητήσω ενεργά στελέχη από τον ιδιωτικό τομέα για να μπολιάσουν την παραγωγή της δημόσιας πολιτικής. Τρίτον, αντιλαμβάνομαι την υποστήριξη της επιχειρηματικότητας ως την παραγωγή από το κράτος ποιοτικών και ανταγωνιστικά κοστολογημένων δημόσιων αγαθών και υπηρεσιών. Παιδεία, υγεία, υποδομές, ενέργεια, χωροταξία, δίνω πολύ μεγάλη έμφαση στη χωροταξία, ασφάλεια. Και δεσμεύομαι ότι η εξασφάλιση αυτών των δημόσιων αγαθών και υπηρεσιών στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο αποτελεί πρωταρχικό μου μέλημα. Χρέος μου, για να το πω πολύ απλά, είναι να σας κάνω τη ζωή πιο εύκολη, περιορίζοντας τη ρυθμιστική γραφειοκρατία και μεταθέτοντας ένα μέρος της ευθύνης για τη συμμόρφωση με τον νόμο από το κράτος σε εσάς. Αλλά ταυτόχρονα είναι χρέος μου να είμαι αυστηρός σε περίπτωση που κάποιος κάνει κατάχρηση αυτής της εμπιστοσύνης. Τέταρτον, αντιλαμβάνομαι ως ευθύνη μου απέναντι στην επιχειρηματικότητα να την προστατεύσω από κάθε είδους αθέμητο ανταγωνισμό. Ρυθμιστικές αρχές, δικαιοσύνη, το τραπεζικό σύστημα, η διοίκηση θα κληθούν από μένα να διαφυλάξουν την αμεροληψία, τη συνέπεια και τον υγιή ανταγωνισμό. Πρακτικές προνομιακών σχέσεων μέρους της επιχειρηματικής ελίτ με το πολιτικό σύστημα ανήκουν οριστικά στο παρελθόν και χρέος του κράτους είναι η υποστήριξη και η προώθηση της δημόσιας ευημερίας και μέσα από αυτό η υποστήριξη της επιχειρηματικότητας συνολικά. Για να το πω πολύ απλά, δεν πιστεύω ότι είναι δουλειά του κράτους η επιλογή εθνικών πρωταθλητών. Τους εθνικούς πρωταθλητές τους αναδεικνύει τελικά η ίδια η αγορά. Και πέμπτον, θα δώσω ειδικό βάρος στη στήριξη της νέας επιχειρηματικότητας, την οποία είχα τη χαρά να μπορέσω να υπηρετήσω και στην επαγγελματική μου διαδρομή πριν μπω στην πολιτική. Γιατί το λέω αυτό? Διότι η κρίση, μέσα στα πολλά δεινά που επέσυρε για τη χώρα, επαναπροσδιορίσε κίνητρα και προτεραιότητες και απελευθέρωσε ένα νέο κύμα επιχειρηματικής δημιουργικότητας. Νέοι επιχειρηματίες σήμερα παλεύουν σε εξαιρετικά αντίξωες συνθήκες. Πολύ συχνά δυστυχώς αναλαμβάνουν ένα δυσανάλογα μεγάλο επιχειρηματικό ρίσκο. Χρειάζονται ένα ειδικό πλαίσιο με οριζόντιες πολιτικές στήριξης της νέας επιχειρηματικότητας. Αυτά μπορείτε να περιμένετε από μένα. Τι περιμένω εγώ από εσάς? Πρώτον, και πολύ απλό, να επενδύσετε στο μέλλον του τόπου μας. Να κάνετε πράξη όλες αυτές τις ωραίες αναλύσεις των επιχειρηματικών μας συμβούλων για τα μεγάλα συγκριτικά πλεονεκτήματα της ελληνικής οικονομίας. Να βάλετε με απλά λόγια τα κεφάλαια τα οποία διαθέτετε εντός και εκτός Ελλάδος να δουλέψουν προς όφελος δικό σας, των εργαζομένων που θα προσλάβετε και συνολικά της χώρας. Δεύτερον, θα ήθελα να επενδύσετε
περισσότερο στα συλλογικά σας όργανα, όπως ο ΣΕΒ, να επενδύσετε περισσότερους πόρους για την εξειδίκευση και την προώθηση των θεσμικών και διοικητικών σας παρεμβάσεων που είναι απαραίτητες για την επιτυχία σας. Γιατί το λέω αυτό? Η πολιτεία σήμερα χρειάζεται αξιόπιστους συνομιλητές που θα μπορούν να διαμορφώνουν τεκμηριωμένες προτάσεις. Δυστυχώς, το ξέρετε καλά, το βίωσα και εγώ όσο καιρό ήμουνα στο Υπουργείο, η δυνατότητα και οι πόροι που διαθέτει η δημόσια διοίκηση συχνά δεν τις επαρκούν για την παραγωγή ποιοτικής εφαρμοσμένης πολιτικής. Και η σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και σε αυτό το πεδίο είναι κρίσιμη και πρέπει να αντιμετωπίζεται χωρίς προκαταλήψεις. Τρίτον, είναι εξαιρετικά κρίσιμο μέσα από την αυτορύθμιση των κλάδων στους οποίους συμμετέχετε να προστατεύσετε τον καταναλωτή, αλλά και να θωρακίσετε και να αναβαθμίσετε την εγχώρια και τη διεθνή φήμη των προϊόντων και των υπηρεσιών σας. Αυτή προφανώς είναι στόχοι που αφορούν και την πολιτεία. Η επίτευξή τους όμως εξαρτάται από την επένδυση την οποία θα κάνετε εσείς στο κοινό καλό του κλάδου στον οποίο δραστηριοποιείτε. Τέταρτον, προσδοκώ ότι θα χρησιμοποιήσετε τη σχέση που έχετε με τον καταναλωτή, αλλά και με την πολιτεία, με το κράτος συμβιωτικά, όσον αφορά την προστασία και την ανάδειξη του ελληνικού περιβάλλοντος. Επιμένω πολύ σε αυτό. Το περιβάλλον, το ελληνικό περιβάλλον, είναι αναπόσπαστα συνδεδεμένο με όλα τα μεγάλα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας. Είναι και στο δικό σας χέρι. Θα έλεγα πρωτίστως στο δικό σας χέρι να το προστατεύσετε. Και πέμπτον, και επιτρέψτε μου να επιμείνω πολύ σε αυτό, διεύρυνα λίγο τη λίστα, αγαπητέ Πρόεδρε, από τρία πήγα στα πέντε σημεία, αλλά θα επιμείνω ιδιαίτερα στο πέμπτο σημείο. Αναμένω από εσάς να επιδείξετε αυξημένη κοινωνική ευθύνη και μέσα από τη χορηγική δράση να ενισχύσετε δημόσιους ιδιωτικούς κοινοφελούς φορείς σε τομείς όπως η υγεία, η παιδεία, ο πολιτισμός, η πρόνοια, που ενισχύουν την κοινωνική συνοχή, αλλά βέβαια συνεισφέρουν και συνολικά στην οικονομία. Η φιλανθρωπία της μέρας μας δεν είναι απλά μια τυπική υποχρέωση στα πλαίσια του επιχειρηματικού καθώς πρεπισμού. Αφορά στον τρόπο με τον οποίο μια επιχείρηση, αλλά τολμώ να πω και οι μέτοχοί της ξεχωριστά, αντιλαμβάνονται τον ρόλο τους μέσα στην κοινωνία. Το κέρδος, και πρέπει μερικές φορές, αγαπητέ Πρόεδρε, να το λέμε και εμείς οι πολιτικοί, ξεκάθαρα, είναι ο αυτοσκοπός κάθε επιχειρηματικής δράσης. Αλλά για να το πω πολύ απλά, η ευθύνη σας συνολικά απέναντι σε μια κοινωνία η οποία δοκιμάζεται δεν μπορεί να εξαντλείται στην κατασκευή μιας εκκλησίας στο χωριό σας ή στη σημαντική δημοσίευση ενός απολογισμού εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Πρέπει όλοι σας να σκεφτείτε πιο φιλόδοξα και πιο τολμηρά και ενίοτε να αφήσετε στην άκρη την όποια προσωπική ματαιοδοξία και να αθροίσετε δυνάμεις. Νομίζω ότι είναι σωστό σε αυτή τη συγκυρία να εμπνευστούμε από τους μεγάλους ευεργέτες του 19ου και του 20ου αιώνα. Το έργο τους είναι σήμερα περισσότερο επίκαιρο παρά ποτέ. Πάνω απ' όλα όμως, αυτό το οποίο περιμένω είναι να συμπράξετε με τους εργαζόμενούς σας στην επίτευξη όλων όσων ανέφερα. Και είναι απαραίτητο πια να εμπεδωθεί στην ελληνική κοινωνία ότι κατά βάση το συμφέρον των επιχειρηματιών και των εργαζόμενων είναι κατά βάση κοινό. Και η πρόκληση αυτή βέβαια είναι πρωτίστως δική σας και θα τη φέρετε σε πέρας όταν είστε συνεπείς στις υποχρεώσεις και ειλικρινείς και κυρίως όταν αντιμετωπίζετε, και λέω ένα και περισσότεροι από εσάς το κάνετε, τους εργαζόμενους τελικά ως εταίρους, ως συμμέτοχους στην επιχειρηματική σας δραστηριότητα. Αυτά λοιπόν περιμένω εγώ από εσάς. Κι αν και οι δυο μας, πολιτεία και επιχειρήσεις, τηρήσουμε αυτήν την άτυπη συμφωνία που μόλις οριοθέτησα, πιστεύω πραγματικά ότι η χώρα μας θα ξεκολλήσει από το τέλμα της ύφεσης και θα οδηγηθεί στη διατηρήσιμη ανάπτυξη την οποία όλοι τόσο επιδιώκουμε. Κυρίες και κύριοι, το σημερινό περιβάλλον βέβαια κάθε άλλο παρά ευίωνο είναι. Δεν χρειάζεται και δεν θα μπω στον πειρασμό να μιλήσω λεπτομερώς για τη ζημιά που έχει κάνει στην οικονομία η σημερινή κυβέρνηση. Είμαι σίγουρος ότι όσοι βρίσκεστε σήμερα μαζί μας τη ζήσατε αυτή τη ζημιά και εξακολουθείτε να τη βιώνετε μέσα από την καθημερινή επιχειρηματική σας δραστηριότητα. Ένα νούμερο βασικό θα δώσω μόνο. Χωρίς την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, εάν επιβεβαιωνόντουσαν
οι προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όπως αυτές διαμορφώθηκαν στο τέλος του 2014, το ΕΠ της χώρας στο τέλος του 2016 θα ήταν 196 δισεκατομμύρια ευρώ. Τώρα εκτιμάται ότι θα είναι 175 δισεκατομμύρια ευρώ, 21 δισεκατομμύρια λιγότερα, 13% λιγότερη ανάπτυξη σε δύο χρόνια. Και δυστυχώς σαφής είναι και η επιδείνωση στο μέτωπο της επιχειρηματικότητας και φυσικά στο μέτωπο των επενδύσεων. Αναζήτησα τα τελευταία στοιχεία του ΓΕΜΗ, του Γενικού Εμπορικού Μητρώου, στους πρώτους τρεις μήνες του 2016, κατεγράφει ο μεγαλύτερος αριθμός λουκέτων αναλογικά στα χρονικά της κρίσης, κοντά στα 10.000 λουκέτα, και φοβάμαι ότι και το δεύτερο τρίμηνο του 2016 θα ακολουθήσει στην ίδια πορεία. Έχετε μιλήσει πολλές φορές, αγαπητέ Πρόεδρε, και έχετε παραθέσει τα στοιχεία για την κατάσταση από επένδυσης η οποία επικρατεί σήμερα στην ελληνική οικονομία. Και τα στοιχεία αυτά είναι πραγματικά και πρέπει να μας προβληματίζουν όλους, δεν θα τα επαναλάβω. Δυστυχώς δεν υπάρχει κάποια πραγματική εξέλιξη η οποία να γεννά πραγματική αισιοδοξία για την αντιστροφή της σημερινής κατάστασης. Το αργοπορημένο κλείσιμο της αξιολόγησης, προφανώς συγκρινόμενο με το περσινό χαοτικό καλοκαίρι, δημιούργησε την αίσθηση μιας φαινομενικής σταθερότητας. Το ερώτημα είναι αν αυτή είναι αίσθηση ή αν είναι ψευδαίσθηση. Κατά την άποψή μας είναι επίπλαστη. Η πολιτική αυτής της κυβέρνησης δύσκολα μπορεί να προσφέρει την αναγκαία σταθερότητα που απαιτείται για την ουσιαστική επανεκκίνηση της οικονομίας. Γιατί? Διότι ουσιαστικά οι πρακτικοί και οι επιλογές αυτής της κυβέρνησης αποτούν την επανάληψη της κρατικοδίαιτης πολιτικής του χθες. Είναι μια ευθεία επίθεση στη δημιουργική μεσαία τάξη, στην επιχειρηματικότητα και ουσιαστικά ενισχύεται μια νέα διαπλοκή στο τρίγωνο κράτος επιχειρηματίες μέσα μαζικής ενημέρωσης. Η κυβέρνηση επέλεξε, και ήταν συνειδητή επιλογή της, υπήρχαν και άλλοι δρόμοι, να κλείσει την αξιολόγηση με την επιβολή μιας σειράς από ηφαισιακά μέτρα. Πιο χαρακτηριστικό η αύξηση του φόρου προστιθέμενης αξίας. Μόλις όμως στο πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου που εφαρμόστηκε ο αυξημένος ΦΠΑ στα καύσιμα, τι είδαμε? Κατανάλωση βενζίνης να υποχωρεί 17%, κατανάλωση στο πετρέλαιο να υποχωρεί κατά 8%, και φανταστείτε τι έχει να γίνει όταν εφαρμοστεί και ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, ο αυξημένος ειδικός φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα από 1η-1η 17. Και ήδη έχουμε τις πρώτες ενδείξεις ότι η αύξηση του ΦΠΑ στα νησιά όχι μόνο δεν έφερε τα αναμενόμενα αποτελέσματα, αλλά φαίνεται να αποτελεί το ουσιαστικότερο κίνητρο για μεγαλύτερη φοροδιαφυγή. Το έχουμε πει πολλές φορές. Οι υπερβολικοί φόροι, όταν οι φόροι ξεπερνούν ένα συγκεκριμένο επίπεδο, φέρνουν ύφεση, μείωση της κατανάλωσης, αυξημένη φοροδιαφυγή και τελικά λιγότερα έσοδα από αυτά που προσδοκά το Δημόσιο Ταμείο. Αυτό το καταλαβαίνουν όλοι. Το καταλαβαίνετε πρωτίστως εσείς που ζείτε στην πραγματική αγορά. Το καταλαβαίνουν όλοι εκτός από τους κυβερνώντες, οι οποίοι εξακολουθούν να ζουν στον δικό τους εξωπραγματικό ιδεολειπτικό κόσμο. Η αλήθεια είναι ότι η κυβέρνηση έχει υιοθετήσει μια σειρά από μέτρα που φορτώνουν άδικα βάρη στις πλάτες της παραγωγικής Ελλάδος. Και η προσαρμογή της ελληνικής οικονομίας γίνεται μέσα από ένα στρεβλό σύστημα κινήτρων για την εργασία και τις επενδύσεις. Το αποτέλεσμα ποιο είναι? Η υπερφορολόγηση των συνεπών φορολογουμένων και κατά συνέπεια η έμεση ενθάρρυνση της παραβατικότητας. Ταυτόχρονα, και καθώς τα κίνητρα για εργασία αμβλύνονται επικίνδυνα, η παραγωγική βάση της χώρας δυστυχώς συρρυκνώνεται όλο ένα και περισσότερο, και όλο ένα και περισσότερες επιχειρήσεις, δεν έχω τα ακριβή στατιστικά στοιχεία, αλλά το γνωρίζουμε εμπειρικά, μετακινούν τη φορολογική τους έδρα εκτός Ελλάδος. Και είναι προφανές ότι σε ένα τέτοιο πλαίσιο υπερφορολόγησης είναι πολύ δύσκολη, αν όχι αδύνατη, η προσέλκυση σημαντικών κεφαλαίων, αλλά είναι επίσης πολύ δύσκολη και η παραμονή στην Ελλάδα ατόμων, πολιτών, εργαζομένων υψηλής εξειδίκευσης που έχουν τη δυνατότητα να αναζητήσουν άλλους δρόμους επαγγελματικής αποκατάστασης στο εξωτερικό. Ταυτόχρονα, η κυβέρνηση υιοθετεί μία, επικόστατο θα τη χαρακτηρίσω, αντιφατική στάση απέναντι στις πραγματικές μεταρρυθμίσεις που χρειάζεται η χώρα.
Απ' τη μία, σίγουρα τις νομοθετεί πιθαναγκαστικά για να ικανοποιήσει τις δανειστές. Από την άλλη όμως, τα ίδια τα στελέχη της υπονομεύουν συστηματικά την υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων με σκοπό να ικανοποιήσουν ένα πολύ συγκεκριμένο κομματικό ακροατήριο. Και η κυβέρνηση αρέσκεται να μιλάει για επιστροφή στην ανάπτυξη με όρους και μια ορολογία κρατικίστικης προσέγγισης του προηγούμενου αιώνα. Και επιτομή αυτής της προσέγγισης ήταν και ο ανεμικός αναπτυξιακός νόμος, αλλά και οι άξονες για τη δίκαιη ανάπτυξη που παρουσίασε την προηγούμενη εβδομάδα ο Πρωθυπουργός. Μου έκανε κάτι πολύ εντύπωση στην ομιλία του Πρωθυπουργού και θέλω να το μοιραστώ σήμερα μαζί σας. Στην πρόσφατη ομιλία του, ο κύριος Τσίπρας δεν αναφέρθηκε ούτε μία φορά, δεν χρησιμοποίησε τη λέξη επιχείρηση, δεν χρησιμοποίησε τη λέξη επιχειρηματικότητα. Υποστήριξε επί της ουσίας ότι η ανάπτυξη θα έρθει πρωτίστως μέσα από δημόσιες επενδύσεις, χρηματοδοτούμενες είτε από τον κρατικό προϋπολογισμό είτε από ευρωπαϊκούς πόρους. Είναι ουτοπικό να περιμένει κανείς ότι αυτό θα συμβεί. Ενδεικτικά αναφέρω, το ανέφερα και στη Βουλή, ότι τα συνολικά κεφάλαια διαθέσιμα για τον αναπτυξιακό νόμο είναι περίπου 480 εκατομμύρια για τα επόμενα 6 χρόνια. Όταν οι επενδύσεις που χρειάζεται η ελληνική οικονομία για να πάρει μπροστά υπολογίζονται από εσάς, από το ΣΕΒ αλλά και από εμάς, να είναι της τάξης των 100 δισεκατομμυρίων ευρώ για την επόμενη πενταετία, δηλαδή 20 δισεκατομμύρια ετησίως. Η στρατηγική της κυβέρνησης εξαντλείται σε ένα κρυφτούλι το οποίο παίζεται με τους δανειστές, επικοινωνιακά τεχνάσματα με σκοπό την παραμονή στην εξουσία. Είναι μια στρατηγική η οποία δεν θα μας πάει παρακάτω, θα μας πηγαίνει μόνο πίσω. Υπάρχει ένας δρόμος, κυρίες και κύριοι, για την έξοδο της Ελλάδος από την κρίση. Μια συμφωνία αλήθειας όχι μόνο με την ελληνική κοινωνία, αλλά και με τους Ευρωπαίους πιστωτές μας. Μια δέσμευση η οποία θα ανταλλάσσει πραγματικές μεταρρυθμίσεις, κοστολογημένες και σχεδιασμένες σε μεγάλη λεπτομέρεια, με μικρότερα πρωτογενή πλεονάσματα της τάξης του 2% από το 2018 και μετά. Και πραγματικά πιστεύω ότι η ελληνική οικονομία έχει τη δυνατότητα, υπό την προϋπόθεση ότι μια αποφασισμένη κυβέρνηση θα υλοποιήσει ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις, να πετύχει ρυθμό ανάπτυξης της τάξης του 4% από το 2018 και μετά, τουλάχιστον για 3 με 4 χρόνια, μέχρι που να μπορέσει να σταθεροποιήσει στη συνέχεια σε ένα χαμηλότερο ρυθμό ανάπτυξης, αλλά πάντως υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης από αυτόν που υποθέτει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στην ανάλυση βιωσιμότητας του χρέους που κάνει. Αλλά, για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, είναι απαραίτητο να γίνει μια ουσιαστική στροφή στη στήριξη της επιχειρηματικότητας των ιδιωτικών επενδύσεων σε όλο τους το φάσμα. Και να εφαρμόσουμε επιτέλους και εμείς ως κράτος τη βασική αρχή, λιγότερες δαπάνες και λιγότεροι φόροι. Να θέσουμε μια σειρά από συγκεκριμένους ποσοτικούς στόχους, τους οποίους θα τους υπηρετήσουμε όλοι με συνέπεια και για τους οποίους και θα κριθούμε τελικά. Αύξηση των εξαγωγών κατά 10% ετησίως, αύξηση του ποσοστού του ΑΕΠ για τις ιδιωτικές επενδύσεις από το 11% που είναι σήμερα στο 20% εντός πενταετίας και στόχος μη διαπραγματεύσιμος και πιο ουσιαστικός, δημιουργία 100 με 120.000 θέσεων απασχόλησης ετησίως για τη χώρα μας. Και η πρώτη προϋπόθεση όμως για να καταφέρουμε αυτό είναι κάτι πολύ θεμελιώδες. Πρέπει να αποκατασταθεί η συνολική αξιοπιστία της χώρας. Η αξιοπιστία της χώρας υπέστη μεγάλο πλήγμα τους τελευταίους 18 μήνες. Να το πω πολύ απλά, πρέπει να ξαναγίνουμε μια κανονική χώρα στην οποία ένας επενδυτής θα έχει εμπιστοσύνη να έρθει και να επενδύσει. Αλλά για να μπορέσουμε να ξαναγίνουμε μια κανονική χώρα που θα προσελκύσει επενδύσεις, χρειαζόμαστε μια κυβέρνηση συνεκτική, συνολικά προσιλωμένη στο στόχο της υλοποίησης μεταρρυθμίσεων. Και όχι μια κυβέρνηση η οποία φοράει ένα προσωπείο μεταρρυθμιστικό, αλλά δεν διαθέτει ούτε τη θέληση και προσέξτε, ούτε τη διαχειριστική ικανότητα, την επιχειρησιακή ικανότητα να εφαρμόσει τελικά αυτά που υλοποιεί. Δεύτερη προϋπόθεση, έχει γίνει πολλή συζήτηση γι' αυτό, είναι προφανώς η αποκατάσταση της ρευστότητας στην πραγματική οικονομία. Η αγορά σήμερα είναι στεγνή από ρευστότητα. Δεν μπορούμε να συζητάμε για ανάπτυξη χωρίς ρευστότητα από το τραπεζικό σύστημα, όσους πόρους και αν καταφέρουμε να προσελκύσουμε από την Ευρώπη.
Είναι σαν να ζητάμε από ένα αμάξι να επιταχύνει, χωρίς αυτό το αμάξι να έχει βενζίνη στο ρεζερβουάρ του. Προφανώς η ομαλή λειτουργία του τραπεζικού συστήματος είναι σε απόλυτη πρώτη προτεραιότητα και η αποκατάσταση μιας εύρυθμης λειτουργίας προϋποθέτει σε βάθος χρόνου, νωρίτερα και όχι αργότερα, την άρση των capital controls, αλλά είναι επίσης εξαιρετικά σημαντικό και εμείς στηρίξαμε τις σχετικές πρωτοβουλίες να επιταχυνθούν οι διαδικασίες διαχείρισης των προβληματικών δανείων για να απελευθερωθεί η ρευστότητα από το τραπεζικό σύστημα. Τα προβληματικά δάνεια, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, είναι ταυτόχρονα και μια μεγάλη ευκαιρία για προσέλκυση νέων κεφαλαίων και για μια ουσιαστική αναδιάταξη και εξυγίανση του επιχειρηματικού τοπίου. Και εμείς αυτές τις πρωτοβουλίες ως Νέα Δημοκρατία θα τις στηρίξουμε. Αλλά βέβαια σε κάθε περίπτωση, για να αυξηθεί συνολικά η ρευστότητα του τραπεζικού συστήματος, είναι απαραίτητη προϋπόθεση η επιστροφή καταθέσεων, οι οποίες μειώθηκαν δραματικά από τη στιγμή που ανέλαβε η σημερινή κυβέρνηση. Και εδώ φυσικά επανερχόμαστε στο μεγάλο ζήτημα της εμπιστοσύνης. Είναι πολύ δύσκολο οποιαδήποτε πολιτική ενσωματώνει πραγματικά κίνητρα για την επιστροφή των καταθέσεων να πετύχει, εάν δεν πιστέψουν οι καταθέτες που έχουν τα χρήματά τους είτε στα σεντούκια είτε στο εξωτερικό, ότι η ελληνική οικονομία είναι σταθερή και ότι οι κανόνες του παιχνιδιού που θα διέπουν μια πολιτική επιστροφή των καταθέσεων είναι και αυτοί σταθεροί και δεν θα αλλάξουν κάποιους μήνες μετά την εφαρμογή τους. Τρίτη προϋπόθεση και απολύτως απαραίτητη, ο ουσιαστικός και δραστικός εξορθολογισμός του φορολογικού συστήματος. Αυτό σημαίνει σταθερότητα. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για τη σταθερότητα του φορολογικού συστήματος, αλλά δυστυχώς δεν τη βλέπουμε να πραγματοποιείται. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι κανείς επενδυτής δεν πρόκειται να έρθει να επενδύσει μακροπρόθεσμα κεφάλαια στην Ελλάδα, ειδικά σε πάγια, εάν δεν είναι απολύτως βέβαιος ότι εξασφαλίζεται νομικά με απόλυτη σιγουριά για τη σταθερότητα των φορολογικών συντελεστών για το χρονικό διάστημα που θα διαρκέσει η επένδυσή του. Και βέβαια, απαιτείται να μπει και ένα τέλος στην πολιτική της υπερφορολόγησης. Εμείς προφανώς δεν ισχυριζόμαστε ότι είμαστε αλάθητοι ως Νέα Δημοκρατία σε αυτόν τον τομέα. Θέλω να υπενθυμίσω όμως σε εσάς ότι η Νέα Δημοκρατία είχε ξεκινήσει μια σταδιακή πολιτική αποκλιμάκωσης των φορολογικών συντελεστών. Και όταν δοκιμάσαμε να μειώσουμε φορολογικούς συντελεστές, ειδικά το ΦΠΑ στην εστίαση, διαπιστώσαμε ότι οι προβλέψεις των πιστωτών μας σχετικά με μεγάλες εστιρήσεις στα έσοδα τελικά δεν επιβεβαιώθηκαν. Επιβεβαιώθηκαν οι δικές μας προβλέψεις, οι οποίες ισχυριζόντουσαν ότι η μείωση των φορολογικών συντελεστών αυξάνει τελικά τη φορολογική συμμόρφωση. Άρα το κόστος για το δημόσιο είναι πολύ μικρότερο από αυτό το οποίο κάποιοι εκτιμούν. Προφανώς όμως φορολογικοί συντελεστές δεν μπορούν να μειωθούν εάν δεν υπάρχει και ένα στοχευμένο πλαίσιο μείωσης κρατικών δαπανών. Έχω αναφερθεί εκτενώς σε συγκεκριμένους τομείς που πιστεύουμε ότι μπορούν να μειωθούν οι κρατικές δαπάνες. Δεν θα τα επαναλάβω σήμερα εδώ πέρα, αλλά είναι ξεκάθαρο ότι σε πρώτη φάση η μείωση των φορολογικών συντελεστών πρέπει να εξορροπηθεί μέσα από στοχευμένες μειώσεις των κρατικών δαπανών. Και βέβαια, και εδώ πέρα αναζητούμε, κύριε Πρόεδρε, και την δικιά σας τεχνοκρατική υποστήριξη. Χρειαζόμαστε μια ριζικά διαφορετική προσέγγιση στην ασκούμενη φορολογική πολιτική, η οποία θα λειτουργήσει συμπληρωματικά στις αρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Για να το πω πολύ απλά, μια φορολογική πολιτική με αναπτυξιακό πρόσημο. Με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον διάβασα τις προτάσεις του ΣΕΒ για την υιοθέτηση του μέτρου των υπεραποσβέσεων. Είναι προτάσεις οι οποίες κινούνται απολύτως στη σωστή κατεύθυνση, διότι εναρμονίζονται και με τη δικιά μας βασική προσέγγιση ότι η φορολογία μπορεί να έχει και πρέπει να έχει αναπτυξιακό χαρακτήρα και να συνδεθεί με τον απαραίτητο μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας, να ενθαρρύνει επενδύσεις σε στοχευμένες κατηγορίες παγίων που μπορούν να εξυγχρονίσουν την παραγωγική βάση της χώρας και να κάνουν τις ελληνικές επιχειρήσεις πιο ανταγωνιστικές σε ένα δύσκολο διεθνές περιβάλλον. Και τέλος, βασική προϋπόθεση είναι η περιβόητη βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος με ριζικές πολιτικές μείωσης της γραφειοκρατίας και του διοικητικού κόστους των επιχειρήσεων. Εμείς είχαμε αναλάβει μια σειρά από σημαντικές πρωτοβουλίες ως κυβέρνηση, με σημαντικότερη την ψήφιση του νόμου πλαισίου για τις αδειοδοτήσεις από τον Κωστή το Χατζηδάκη. Μια πολύ τολμηρή και ρηξικέλευθη πρωτοβουλία. Δυστυχώς η δευτερογενής νομοθεσία για την εφαρμογή του νόμου ακόμα έχει παραμείνει σε σιρτάρια. Αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα, νομίζω συνολικά για το πολιτικό σύστημα, η γρήγορη εφαρμογή αυτού του σωστού επί της αρχής νομοθετικού πλαισίου.
Κλείνω, κυρίες και κύριοι, για να μου δοθεί και η δυνατότητα να απαντήσω σε κάποιες ερωτήσεις. Θεωρώ δεδομένο ότι όσοι βρισκόμαστε σήμερα εδώ πέρα μοιραζόμαστε ένα όραμα για μια Ελλάδα πολύ διαφορετική από τη σημερινή. Μια ελληνική οικονομία με περισσότερες επιχειρήσεις που θα παράγουν κέρδη. Κέρδη τα οποία θα επανεπενδύονται μέσα από ένα σωστό πλέγμα κινήτρων, ώστε τελικά τα κέρδη αυτά να μετατρέπονται σε περισσότερες δουλειές που με τη σειρά τους θα δημιουργήσουν περισσότερα έσοδα για το κράτος για να μπορεί να πληρώνει μισθούς, συντάξεις και να εξυπηρετεί τα χρέη του. Αλλά η έξοδος από το φαύλο κύκλο της κρίσης απαιτεί τη συλλογική συνειδητοποίηση ότι η επιχειρηματικότητα και η ιδιωτική πρωτοβουλία αποτελεί την μόνη πραγματική λύση στα προβλήματα της χώρας. Χρειαζόμαστε μια Ελλάδα με επιχειρήσεις που έχουν τα χαρακτηριστικά που ο πρόεδρός σας πολύ εύστοχα οριοθέτησε και διαβάζω. Επενδύσεις που επενδύουν και καινοτομούν, που δημιουργούν δουλειές, πληρώνουν σωστά, ασφαλίζουν και εκπαιδεύουν, στέκομαι ιδιαίτερα σε αυτό, το προσωπικό τους, που καταβάλουν με συνέπεια λογικούς φόρους και εισφορές που εξάγουν, που σέβονται το περιβάλλον, που επιστρέφουν κοινωνικό μέρισμα στους αδύναμους και σε όσους έχουν ανάγκη. Βλέπω πολλά κοινά σημεία σε αυτό το πλαίσιο το οποίο παρουσιάσατε, κύριε Πρόεδρε, με τους 5 βασικούς άξονες του τι περιμένω εγώ από την ελληνική επιχειρηματική κοινότητα. Θα προσέθετα βέβαια μια Ελλάδα με επιχειρήσεις που θα επενδύουν πρωτίστως στο ψηφιακό τους μέλλον, που θα παρακολουθούν τις ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις που θα συμμετέχουν στην τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, την ψηφιακή επανάσταση. Και εδώ επιτρέψτε μου να πω ότι πρέπει να επιδιώξουμε συστηματικά την παραγωγική αναγέννηση της Ελλάδος. Δεν πιστεύω και δεν πίστευα ποτέ ότι η Ελλάδα μπορεί και πρέπει να είναι μια χώρα η οποία θα παρέχει μόνο υπηρεσίες. Υπάρχουν μεγάλα περιθώρια ανάπτυξης της παραγωγικής βιομηχανίας μεταποίησης, η οποία μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο στη μεγένθηση του ΑΕΠ. Ταυτόχρονα δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι θέσεις απασχόλησης οι οποίες δημιουργούνται στη μεταποίηση έχουν περισσότερα διατηρήσιμα χαρακτηριστικά, καλύπτουν ευρύτατα πεδία ειδικοτήτων και συνδέονται τελικά με επενδύσεις υψηλού κόστους. Μόνο έτσι η Ελλάδα θα μπορέσει να μετατροπεί από μια χώρα η οποία νοιάζεται πρωτίστως για τη διανομή της φτώχειας σε ένα αυριανό μοντέλο παραγωγής πλούτου. Και μόνο έτσι η Ελλάδα θα εκμεταλλευτεί τα μεγάλα και αποτυπωμένα συγκριτικά της πλεονεκτήματα για να μπορεί να δημιουργεί ευκαιρίες για όλους. Δεν στέκομαι εδώ πέρα μπροστά σας ισχυριζόμενος ότι αυτή η μετάβαση είναι μια μετάβαση η οποία είναι εύκολη. Αλλά ως Νέα Δημοκρατία είμαστε υπέρ των δύσκολων επιλογών και των τολμηρών μεταρρυθμίσεων. Αλλά προσέξτε, των σωστών μεταρρυθμίσεων. Πολλές φορές οι μεταρρυθμίσεις έχουν πολιτικό κόστος. Αλλά είναι πραγματικά αμαρτία το πολιτικό κόστος αυτό να αναλώνεται για τις λάθος μεταρρυθμίσεις. Ας εισπράξουμε τουλάχιστον το πολιτικό κόστος των ουσιαστικών μεταρρυθμίσεων που θα δίνουν πραγματική προοπτική για την οικονομία και θα στηρίζουν αντί να τιμωρούν την παραγωγικότητα και τη δημιουργία. Η μάχη για την έξοδο από την κρίση δεν είναι μια μάχη που μπορούμε να συνεχίσουμε να τη δίνουμε με αυταπάτες, ψεύτικες υποσχέσεις και εύκολες λύσεις. Ο πολιτικός στις μέρες μας οφείλει να δείχνει και τόλμη και αυταπάρνηση και οι παλιές συνταγές του ώριμου φρούτου και της μικροκομματικής αντιπολίτευσης δεν με εκπροσωπούν και δράτω με της ευκαιρίας και της παρατήρησης του αγαπητού Πρόεδρου για το ρόλο της αντιπολίτευσης να πω ότι η αντιπολίτευση πρέπει να ασκεί πάντα σκληρή και επικοδομητική κριτική αλλά παραμένω έτοιμος να συνδράμω όπως ήδη το έχουμε κάνει στοχευμένα και επιλεκτικά σε οποιαδήποτε θετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης. Ενδεικτικά αναφέρω τα μέτρα για τις ηλεκτρονικές πληρωμές, τη διεύρυνση της χρήσης του πλαστικού χρήματος, τα οποία η κυβέρνηση προτίθεται να νομοθετήσει. Τα θεωρώ απολύτως καθοριστικά για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής. Θα τα στηρίξουμε και θα ενθαρρύνουμε την κυβέρνηση να είναι ακόμα πιο τολμηρή σε αυτήν την κατεύθυνση. Δεν έχουμε την πολυτέλεια για άλλες καθυστερήσεις μετά από 6 χρόνια ύφεσης, στοχοποίησης και ανυποληψίας. Οι καλύτερες μέρες δεν θα έρθουν από μόνες τους. Πρέπει να δουλέψουμε όλες και όλοι για αυτές. Και πρέπει να δεσμευθούμε, πολιτεία και επιχειρήσεις, στην υπηρέτηση αυτής της ειλικρινούς σχέσης που οριοθέτησα στην αρχή της ομιλίας μου. Και αν είμαστε συνεπείς, και εμείς και εσείς, είμαι απολύτως σίγουρος ότι σύντομα
θα επιστρέψουμε σε μια περίοδο νέας εθνικής αυτοπεποίθησης. Με εμπιστοσύνη πραγματική στις προοπτικές της χώρας, με αίσθημα ευθύνης, με ενεργή συμμετοχή, δέσμευση, πίστη και αισιοδοξία για το μέλλον. Να θεωρήσετε, αγαπητέ Πρόεδρε, και κλείνω με αυτή την παρατήρηση, τη δικιά μου πλευρά δεδομένη σε αυτήν τη συλλογική προσπάθεια και προσβλέπω πάντα στην αντίστοιχη δέσμευση της επιχειρηματικής κοινότητας. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.